Κέρκυρα Store στην Corexpo. Νέα είδη, χαμηλότερες τιμές. Σε εμάς θα βρείτε τη μεγαλύτερη ποικιλία από είδη υγιεινής, πλακάκια, ηλεκτρικές συσκευές, είδη θέρμανσης, εργαλεία, έπιπλα και φωτιστικά. Πάντα με τις καλύτερες τιμές και την άριστη εξυπηρέτηση. Επισκεφτείτε μας στο site kerkyrastores.gr και γνωρίστε πάνω από 7.000 προϊόντα. Κέρκυρα Store στην Corexpo και στο 26610-23444. Καλησπέρα κυρίες και κύριοι. Εδώ κοντά σας η εκπομπή Λόγος Αντίλογος. Μετά από αρκετούς μήνες επιστρέψαμε. Επιστρέψαμε μέσα από τη συχνότητα του Corfu TV News.gr και μέσα από το κανάλι μας στο YouTube. Ο Λόγος Αντίλογος, όπως ακριβώς τον γνωρίζατε και τον έχετε αγαπήσει και αγκαλιάσει. Με όλα τα θέματα της επικαιρότητας, αιχμηρά και μη. Ανοιχτή για κάθε καταγγελία σας, για κάθε αναφορά, για κάθε παρέμβαση την οποία θα θέλετε να κάνετε. Εδώ λοιπόν, Λόγος Αντίλογος, και δεν θα μπορούσε να λείπει από αυτόν ποιος άλλος, ο Διονύσης Μάμαλος. Διονύση, καλησπέρα. Καλησπέρα, Ρέα. Καλησπέρα. Ξανά Λόγος Αντίλογος. Δεν το πιστεύεις, Λόγος Αντίλογος. Απίστευτο και νομίζω πολλοί δεν το πίστευαν, αλλά εμείς είμαστε εδώ, Διονύση. Βεβαίως. Και θα το συνεχίσουμε, βεβαίως, γιατί το θέλει ο κόσμος. Τόσους μήνες ακούσαμε, πήραμε το σφιγμό και νομίζω ότι έλειπε αυτό. Έλειπε ο Λόγος Αντίλογος από τις οθόνες μας. Είναι μια εκπομπή όπως το ξέραμε πάντα. Και με λόγο και με αντίλογο. Βεβαίως. Και θέλω να κάνω μια διευκρίνηση. Εγώ αποχώρησα από το Corfu Channel στις 29 Ιανουαρίου. Είχα ανακοινώσει μήνες πριν ότι θα αποχωρήσω. Και γι' αυτό, τις 29 Ιανουαρίου, πρέπει να πω, για να διευκρινίσω, γιατί λένε, ακούγονται διάφορα μάλλον. Και καλό προαίρετο. Η γνωστή άγνωστη. Προσδιόρισα τη συνέλευση στις 29 Ιανουαρίου, όπως θυμάσαι πολύ καλά, έκλογα απολογιστική. Δηλαδή, εκλέχτηκε νέο διοικητικό συμβούλιο και αποχώρησα. Τώρα, όσον αφορά για το λόγο αντίλογο, πρέπει να πούμε ότι αυτή η εκπομπή δεν μπορεί να μπει σε καλούπια, ούτε σε γραμμές. Ακριβώς. Ποτέ δεν είχε μπει τόσο χρόνια. Έτσι. Λοιπόν, επομένως, καταλαβαίνει πάρα πολύ καλά ο καθένας ότι η εκπομπή σταμάτησε. Λοιπόν, και μας ρωτάνε πολύ όλο αυτούς τους μήνες και καλά έκανε το δείχνει. Ως διευκρίνηση. Γιατί λένε διάφορα. Λένε εμβόλια, λένε ό,τι μπορεί ο καθένας να πει. Αυτά τα γνωστά που λένε. Λοιπόν, απλά να πούμε ότι μέσα από αυτό το βήμα, από το Corfu TV News και το κανάλι μας στο YouTube, όσοι εννοείται επιθυμούν, θέλουν, στο email μας μπορούν να επικοινωνήσουν μαζί μας και στα τηλέφωνα μας ξέρουν εξάλλου. Η προσπάθειά μας. Πολύ μεγάλη χαρά. Η προσπάθειά μας ξεκινάει σήμερα. Έτσι. Και πρέπει να πω το εξής. Ότι πρέπει να κάνουμε αυτές τις διακρινήσεις. Θα συνεχιστεί για δύο φορές τη εβδομάδα ο αντίλογος, Κυριακή και Πέμπτη. Την Πέμπτη θα έχουμε τον επόμενο λόγο αντίλογο. Θα δούμε και θα συνεχίσουμε ώστε να μπορέσουμε να γίνεται 5 φορές τη εβδομάδα. Αυτό θα το δούμε στη συνέχεια. Okay. Βεβαίως θα βελτιωνόμαστε καθημερινά. Εννοείται. Σε κάθε εκπομπή θα αλλάξουν τα πράγματα και τεχνικά και απλά. Εντάξει, είναι αρχή. Ζητάμε συγγνώμη για όποιες ατέλειες μπορεί να εντοπίζουν οι τηλεθεατές ή οι θεατές μας. Εντάξει, αυτή είναι η πρώτη φορά. Θα διορθωθούμε στη συνέχεια. Λοιπόν, να ξεκινήσουμε. Και δυστυχώς ξεκινάμε πολύ άσχημα το λόγο αντίλογο. Γιατί ξεκινάμε με τον θάνατο ενός φίλου μας πάνω απ' όλα, του Στράτου Τακατίδη, την περασμένη εβδομάδα, που μας συγκλώνει σε όλους, Διονύση, γιατί ο Στράτος ήταν φίλος μας πάνω απ' όλα. Πρέπει να πω ότι ήταν χρέος μας να ξεκινήσουμε με τον Στράτο. Ήταν ένας άνθρωπος που μας αγαπούσε. Το τελευταίο διάστημα μαζί βρισκόμαστε σχεδόν καθημερινά και νομίζω είναι χρέος αυτής της εκπομπής να κάνουμε μια μικρή αναφορά
τη μνήμη του. Ακριβώς. Και πρέπει να πω ότι χάθηκε άδικα. Αν ήταν γιατρός στα πρώτα 15-20 λεπτά ή ασθενοφόρο ή εν πάση περιπτώσει του δίνονταν οι πρώτες βοήθειες, ενδεχομένως σήμερα ο στρατός να ζούσε. Δυστυχώς έφυγε άδικα. Καθυστέρησε το νοσοκομιακό. Δεν υπάρχουν, λέει, νοσοκομιακά. Είναι λίγα, ελάχιστα. Τι να πω. Ένα θέμα τεράστιο πραγματικά και για έναν άνθρωπο που, Διονύση, αλήθεια, μαζί με τον Σπύριο του Σημάτη είχαν ξεκινήσει πολύ σημαντικές πρωτοβουλίες για το θέμα του ΕΚΑΒ, των απεινιδωτών και μια σειρά πολύ σημαντικών πρωτοβουλειών. Ο στράτος με το θέμα της μηχανής και το ΕΚΑΒ το καλοκαίρι. Έδωσε μάχη και αγώνα. Έτσι. Μέσα από το επιμελητήριο. Ακριβώς. Βέβαια, και γι' αυτό οι φίλοι του, Σημάτης, όλοι οι φίλοι του συνεχίζουν την προσπάθειά του. Έτσι. Μίλαγε ο στράτος για μηχανή η οποία θα είναι ένας διασώστης υγειονομικός, ο οποίος θα τρέχει στα περιστατικά μέσα στην πόλη της Κέρκυρας. Δυστυχώς δεν μπόρεσε να το υλοποιήσει. Ήταν το καλοκαίρι, ο στράτος έλεγε να ήταν και το χειμώνα, απλά το χειμώνα δεν έγινε, ήταν για πολύ λίγο καιρό το καλοκαίρι. Λυπάμαι πάρα πολύ. Πρέπει να πω ότι γι' αυτό ήταν πικραμένος και πρέπει να το πούμε στη μνήμη του. Το θέλει ο στράτος, το ξέρω, γιατί μου τα ζητούσε αυτά τα πράγματα. Πρέπει να πω ότι αυτοί ορισμένοι που έχειναν κροκοδίλια δάκρυα προχθές στην κηδεία του, πρέπει να πω ότι έπρεπε να ντρέπονται. Πρέπει να πω επίσης ότι ο στράτος είναι μεταξύ των τριών που έχουν προσφύγει στο Συμβούλιο της Επικρατείας. Είναι ο στράτος, ο αείμνηστος πλέον στράτος Ταγκατίδης, ο Βασίλης Βασιλάκης και ο Κίμων Καλοδίκης. Ο Κίμωνας ο Καλοδίκης έχουν προσφύγει στο Συμβούλιο και νομίζω, αν δεν κάνω λάθος, ακούσουμε τον Κίμωνα στη συνέχεια τι μας είπε στις 14 Οκτωβρίου. Ενδεχομένως, εγώ δεν θέλω να προκαταλάβω καμία έτσι απόφαση, ενδεχομένως να δούμε να δικαιώνεται ο στράτος μετά θάνατο. Αλλά είναι ντροπή για αυτούς, και θα το πω, που φώναζαν την ημέρα που ο στράτος ήταν στη ζωή. Ακριβώς. Ότι έφυγαν τα βαρύδια. Τίποτα άλλο. Ντροπή τους. Να ακούσουμε όμως τι μας είπε ο Κίμωνας. Ακούσουμε τι μας είπε ο Κίμωνας ο Καλοδίκης και επιστρέφουμε. Με το στράτο Ταγκατίδη έχουμε αρχίσει και έναν αγώνα δικαστικό για να επιστρέψουμε στο επιμελητήριο. Εις μνήμην του δηλώνω σε αυτούς που παράνομα μας εξεδίωξαν από το Διοικητικό Συμβούλιο του Επιμελητηρίου ότι τον αγώνα αυτό θα το συνεχίσουμε εις μνήμη του στράτου Ταγκατίδη. Και όταν θα δικαιωθούμε, θα ήθελα πρώτο το όνομά του να αναγνωστεί από το Διοικητικό Συμβούλιο που αυτή τη στιγμή βρίσκεται παράνομα στη θέση αυτή, να αναγνωστεί το όνομά του ότι επέστρεψε στο Διοικητικό Συμβούλιο. Σας ευχαριστώ πολύ. Μου προκάλεσε αλγινή εντύπωση κιόλας ότι αυτοί που μας εξεδίωξαν βρέθηκαν στην κηδεία του στράτου Ταγκατίδη και εντάξει, την αξία του ανθρώπου τη δίνεις όταν είναι ζωντανός και όταν είναι πεθαμένος και όχι όταν είναι πεθαμένος. Διονύση, ακούσαμε τον Κίμωνα τον Καλοδίκη, ακούσαμε πολύ έτσι, χαρακτηριστικά τα όσα ανέφερε και αυτό συγκινημένος για τον θάνατο του στράτου Ταγκατίδη και για τον αγώνα αυτόν τον οποίο έχουν προχωρήσει. Τι να πούμε πραγματικά. Δεν θέλω να πω τίποτα άλλο. Αιωνία του η μνήμη και πρέπει να πούμε πολλά συλληπιτήρια στους δικούς του. Ακριβώς. Και ότι δεν θα τον ξεχάσουμε και ότι όλοι μαζί και εμείς οι ίδιοι δημοσιογράφοι με το βήμα που έχουμε θα είμαστε εκεί και θα στηρίζουμε και θα συνεχίζουμε. Κοντά τους. Έτσι, πρέπει το έργο του στράτου. Την προσπάθεια που είχε ξεκινήσει ο στράτος. Λοιπόν, πάμε τώρα. Ένα θέμα που είμαι σίγουρη σου έχει λείψει, Διονύση, έτσι, σου έχει λείψει των απορριμμάτων. Πώς να, ξέρεις, και ΣΥΡΙΖΑ, καταρχήν, έχει παραδώσει αυτός ο ΣΥΡΙΖΑ στο ΦΟΣΔΑ, ερώτημα. Πληροφορίες λένε όχι. Αλλά, ξέρεις, τελευταία δεν ακούγεται και τίποτα για το τεμπλόνι.
Ναι. Εγώ υποψιάζομαι τους λόγους. Θα τους αναδείξουμε στη συνέχεια. Εννοείται. Θα τους αναδείξουμε. Στις εκπομπές μας θα αναδείξουμε τους λόγους. Το τεμπλόνι είναι χειρότερο από ποτέ. Το τεμπλόνι είναι χειρότερο, ρε, από ποτέ. Δεν έχει ξανασυμβεί αυτό που συμβαίνει σήμερα στο τεμπλόνι. Και κανένα δεν υδρώνει. Και μπορείς να καταλογίσεις τον Νικολούζου, πρώην δημάρχο, οτιδήποτε, αλλά τα πάντα πλέον. Στο εδόλιο του κατηγορουμένου, γιατί εναπόθεσε μερικούς τόνους πάνω από το κύτταρο. Ποια κύτταρα, έχουν εξαφανιστεί τα κύτταρα τώρα. Βουνά τα σκουπίδια. Βεβαίως θα το δούμε μπροστά μας. Εσύ. Αλλά ξέρεις τι κάνουν ορισμένοι αυτοδιοικητικοί. Σου λέω, θα πάω να φύγω εγώ σε 3 χρόνια. Ποιος ζει, ποιος θα είναι εκείνη δήμαρχος. Ας το παραλάβουν οι επόμενοι. Εργοστάσιο. Πού το. Πού είναι αυτό το εργοστάσιο, Ιωνίση. Πού είναι αυτό το εργοστάσιο το οποίο... Εργοστάσιο, αν θυμάσαι πάρα πολύ καλά, η προηγούμενη Δημοτική Αρχή το Σεπτέμβρη που παρέδιδε στην επόμενη θα γινόταν ο διαγωνισμός. Δεν έγινε το Σεπτέμβρη, θα γινόταν τον Οκτώβρη, τον Νοέμβρη, τον Δεκέμβρη. Το Δεκέμβρη. Δύο χρόνια. Βέβαια. Από τις αστοχίες της Δημάρχου της Κεντρικής Κέρκυρας και Προέδρου του ΣΥΡΙΖΑ, γιατί οι αστοχίες αυτές κόστησαν και κοστίζουν αυτή τη στιγμή στην Κέρκυρα. Βέβαια. Και κοστίζουν αυτές οι άστοχες κινήσεις, δυστυχώς έφεραν αυτά τα αποτελέσματα. Και βεβαίως τώρα η υπόθεση αυτού του διαγωνισμού βρίσκεται στα χέρια της περιφέρειας. Του ΦΟΣΔΑ, του νέου διαπραγματευτικού φορέα. Ερώτηση. Γνωρίζουν οι αρμόδιοι ότι συγκεκριμένος υποψήφιος χρηματοδοτεί μέσα ενημέρωσης. Υποψήφιος εννοείς για το εργοστάσιο. Για υποψήφιος να πάρει... από αυτούς που συμμετέχουν στο διαγωνισμό. Mm-hmm. Ξέρουμε και το όνομα, αν μας καλέσει κανένας εισαγγελέας και το όνομα ξέρουμε και στοιχεία ξέρουμε. Γνωρίζουμε. Και βεβαίως χρηματοδοτεί με ποια έννοια. Ποια έννοια, όχι της διαφήμισης. Δεν βλέπαμε διαφήμιση, αλλά λέμε βάιβαλ διαφήμιση. Ποια έννοια. Για ποιο λόγο. Πολύ λόγους, δεν θα τους πω τώρα. Θα τους πω αργότερα. Έναν. Παράγραφο. Ξέρεις, είχαμε περάσει από το στάδιο εκείνο, αν θυμάσαι πολύ καλά, του εργολάβου της εταιρείας με τον Ερημίτη. Α, φυσικά. Μία σύμβαση η οποία τη σύμβαση. Όταν την είδα και την έχω ακόμα, ήταν στο αρχείο βέβαια. Αυτή μπαίνει μέτρα στο αρχείο, δεν ξεκινούν. Λοιπόν, μερικά χιλιάρικα μας έβαζε φρένο στην όλη διαδικασία, στη δημοσιοποίηση ουσιαστικά. Τα πάντα. Να μην λοιπόν, αναφέρουμε καν την οτιδήποτε αφορούσε κατά της επένδυσης. Κατά της επένδυσης. Λοιπόν, αυτό το έχουμε. Και αυτό το έχουμε. Και ρωτάω, γιατί αυτή η σιωπή από τους αρμόδιους. Ρωτάω, για ποιο λόγο αυτή η σιωπή. Γιατί σιωπούν. Τι γίνεται στο τεμπλόνι. Βεβαίως, έχουμε την κυρία Παπανικολοπούλου. Ναι, και μάλιστα η κυρία Παπανικολοπούλου είναι σύντομη η δήλωσή της, αλλά για ακόμη μια φορά Διονύση τονίζει ότι θα πρέπει να σταματήσει αυτό που κάνουν κάποιοι με τους πολίτες πρώτης και δεύτερης κατηγορίας. Και ότι στο τεμπλόνι τους έχουν ξεχασμένους. Ότι η κατάσταση είναι χειρότερη από ποτέ και δεν μπορεί να συνεχιστεί άλλο. Ας ακούσουμε όμως την κυρία Παπανικολοπούλου Διονύση για να συνεχίσουμε. Πάμε να την ακούσουμε. Φυσικά τα μηχανήματα για τους ατμοσφαιρικούς ρήπους είχαν τοποθετήσει για ένα 24ωρο. Εντάξει, έγιναν οι τοποθετήσεις, πήραν τα στοιχεία τους, έφυγαν. Σε ένα τρίμηνο περίπου θα υπάρχουν τα πρώτα αποτελέσματα. Γιατί αυτά ήταν σε μια απόσταση γύρω στο 1,5 χιλιόμετρο περιμετρικά της χωματερίας. Βέβαια θα ακολουθήσουν και άλλες μετρήσεις, έτσι, σε νερά,
προϊόντα, γαλακτοκομικά, τυριά, κρέατα. Έχουμε μέλλον ακόμα. Είναι κάτι όμως το οποίο το είχατε ζητήσει και εσείς, κύριε Παπανικολοπούλου, έτσι, ως σύλλογος. Το είχαμε ζητήσει, ακούστε να σας πω κάτι, γιατί θα πρέπει κάποια πράγματα να λέγονται με το όνομά τους. Λοιπόν, εμείς το είχαμε ζητήσει σε ένα περιφερειακό συμβούλιο που είχε γίνει, αν δεν κάνω λάθος, τον Ιούλιο του 20. Το είχαμε ζητήσει και εμείς και η παράταξη του κυρίου Γαλιατσάτου. Τότε όμως, και μάλιστα ήταν μετά από τις δύο φωτιές που είχαν ξεσπάσει στο χώρο, η μία τον Ιούνιο και η άλλη τον Ιούλιο. Ναι. Τότε όμως, κατά πλειοψηφία, δεν έγινε δεκτή η πρότασή μας για το Δημόκρητο. Αντίθετα, πήγε στην Κεφαλονιά μόνο. Βέβαια, μετά από τις ενέργειες που κάναμε και ως σύλλογος, αν θυμάστε με τα δείγματα που δώσαμε στη δημοσιότητα από τα αποτελέσματα και των στραγγισμάτων, αλλά και ελαιολάδων και ελαιοκάρπου, και εμείς ως σύλλογος, αλλά και ως ιδιώτες, κάποιοι που έκαναν αναλύσεις, εννοείται ότι πιέστηκαν και αναγκαστικά έφεραν το Δημόκρητο. Είδαμε πρόσφατα, ναι, να απαντάτε στα social media, μέσα από το προσωπικό σας λογαριασμό, σε ένα δελτίο τύπου της Περιφερειάρχης της κυρίας Κράτσα όσον αφορά τον Δημόκρητο. Αυτό ακριβώς επεσήμανα, ότι δεν είναι έτσι, η αλήθεια είναι αυτή που σας είπα. Ναι. Έτσι, με αυτόν τον τρόπο ήρθε ο Δημόκρητος. Νομίζω ότι όλοι θυμόμαστε την πίεση που είχατε ασκήσει κι εσείς, έτσι, πραγματικά, και τις αντιδράσεις τότε που είχε πάει πρώτα στην Κεφαλονιά και δεν είχε έρθει στην Κέρκυρα, και θυμόμαστε πολλές φορές ότι σας είχαμε φιλοξενήσει κι εμείς, που είχατε αναφερθεί στο θέμα αυτό. Και οι οποίες ήταν και δικαιολογημένες, κυρία Ντούρου. Ναι, έτσι, ναι. Δεν μπορεί να κάνεις επιλογή, ας πούμε, να είσαι επιλεκτικά να τους συμπεριφέρεσαι απέναντι στους πολίτες, ούτε να τους βάζεις σε κατηγορίες. Πρώτης και δεύτερης κατηγορίας, ας πούμε. Τουλάχιστον σε ό,τι αφορά θέματα της δημόσιας υγείας. Στα πάντα, βέβαια, υποτίθεται ότι υπάρχει ισονομία και ισοπολιτεία, αλλά τουλάχιστον στα θέματα της δημόσιας υγείας, εκεί ένας λόγος παραπάνω θα πω εγώ τώρα. Ναι. Πώς βλέπετε εσύ την κατάσταση τώρα, κύριε Παπανικολοπούλου, τι γίνεται τώρα στον ΧΙΤΑ? Δεν ξέρω να σας πω με ακρίβεια τι γίνεται. Δεν ξέρω αυτή τη στιγμή τι γίνεται, αν μεταφέρεται το σύνολο, αν μένουν, περισσεύουν απορρίμματα, έτσι. Βέβαια, στον χώρο, ό,τι ξέρατε, ό,τι συνέβαινε, συμβαίνει. Έτσι. Yeah. Αυτό που κατορθώσαμε πάλι, και μάλιστα υπερηφανεύονται και γι' αυτό και επέρονται γι' αυτό η αυτοδιοίκηση πρώτου και δεύτερου βαθμού, είναι ότι θα ρίξουμε τα χίδιν και δεματοποιημένα σκουπίδια στην εντός εισαγωγικών αποκατάσταση των κυτάρων. Και αυτό θα λέγεται αποκατάσταση, κυρία Ντούρου. Ναι. Ο καθένας ας βγάλει τα συμπεράσματά του. Ακούσαμε την κυρία Παπανικολοπούλου Διονύση, η οποία τα λέει όλα για ακόμα μία φορά και δεν μασάει τα λόγια της, όπως πάντα, τα λέει από τα δόντια. Είναι χειρότερη η κατάσταση που ποτέ σου τεπλώνει. Επιτέλους, σας ενδιαφερθώ και αρμόδιοι. Να το ξαναπώ δυνατά, να τα ακούσουνε. Είναι χειρότερη η κατάσταση από ποτέ. Από ποτέ. Δεν έχει ξαναγίνει ούτε επί δημαρχίας Νικολούζου, ούτε των άλλων δημάρχων. Τίποτα. Αυτό που συμβαίνει σήμερα στον Τεμπλώνη δεν έχει προηγούμενο. Δεν έχει προηγούμενο. Μέρος των απορριμμάτων μεταφέρονται. Τα υπόλοιπα στηβάζονται. Στηβάζονται. Εκεί. Να λέμε την αλήθεια, να μην λέμε ψέματα στον κόσμο. Μα δεν είναι το θέμα εμείς. Θα το λένε οι φωτογραφίες, Διονύση, και τα βίντεο τα οποία δείχνουμε εμείς και τα ρεπορτάζ μέσα από το Corfo TV News, που ποτέ δεν μας είσαμε τα λόγια μας και ήμασταν πάντα εκεί. Τα έχουμε αναδείξει όλα. Όλα. Λοιπόν, θα τα πούμε και αυτά στη συνέχεια. Ένα-ένα με στοιχεία, όχι με λόγια. Εντάξει, δεν φωνάζουμε γιατί εν πάση περιπτώσει, φωνάζουμε γιατί έχουν πέσει οι τόνοι. Έχουν πέσει τόνοι και γνωρίζει πάρα πολύ καλά τι εννοώ. Και εννοώ και οι τηλεθεατές το καταλαβαίνουν. Γιατί νομίζω το καταλαβαίνουν όσοι μας βλέπουν. Έχουν, εντάξει. Λοιπόν, ένα άλλο θέμα θέλω να το σχολιάσουμε οπωσδήποτε. Θέλω εγώ να σε ρωτήσω, Διονύση, εδώ. Άλλο ένα θέμα. Θέλω να σε ρωτήσω εγώ. Τι γίνεται με τις σοκομματικές εκλογές της Νέας Δημοκρατίας, Διονύση? Ποιος έχουμε υποψή? Με βάζεις σε άλλα μονοπάτια. Εντάξει, αλλάξαμε σειρά, αλλά με ρωτάει και ο κόσμος. Οι εκλογές τον άλλο μήνα είναι. Είναι δύο υποψήφοι.
κύριος Χαρίτος Αντώνης και ο κύριος Σπύρος Παντελιός. Το λέω έτσι, πρώτα έβαλε τον κύριο Χαρίτο, διότι έχει εμφανιστεί εδώ και κάποιους μήνες να κάνει προεκλογική εκστρατεία. Η αλήθεια είναι ότι ο κύριος Χαρίτος έρχεται από άλλο χώρο. Προέρχεται από το Πασόκ. Αυτή είναι η αλήθεια. Ο κύριος Παντελιός είναι γέννημα θρέμα της Νέας Δημοκρατίας. Της Νέας Δημοκρατίας. Αυτό πρέπει να το λέμε για να μην έχουμε και παρεξηγήσεις. Ναι. Τώρα, αν θα εμφανιστεί και άλλος υποψήφιος, νομίζω μέχρι τέλος του μηνός είναι υποψηφιότητες. Μέχρι 29 Σεπτεμβρίου. Λίγες μέρες ακόμα, δηλαδή. Ενδεχομένως έχουμε και άλλη υποψηφιότητα. Μπορεί νέα δημοκρατία να κάνει ανανέωση. Να δούμε διαγραμμένους ή αυτούς που έφυγαν από τον Πασόκ να συγκροτούν την Ομαρχιακή Επιτροπή της Νέας Δημοκρατίας. Καλό είναι και αυτό. Να το δούμε και αυτό στη ζωή μας. Έχουμε δει τόσα. Αν το δούμε. Δεν υπάρχει έτσι πρόβλημα. Άλλωστε, τα έχουμε συνηθίσει όλα. Ακριβώς. Έχουμε δει τα πάντα. Ναι. Άρα λοιπόν έχουμε δει υποψήφιους. Ωραία. Γιατί πολλοί σου λέω μας ρώταγαν τι γίνεται με αυτό το θέμα. Δύο υποψήφοι λοιπόν. Εντάξει. Και περιμένουμε με αγωνία αυτές τις εκλογές. Και ξεκίνησε και νωρίς η προεκλογική εκστρατεία, Διονύση. Και φωτογραφίες και βίντεο και πινακίδες σε πόρτες, έτσι ήταν πολλά. Μετά, κοίταξε, εκείνο που να πω, ο κύριος Παντελιός ήταν πιο σεμνός. Δεν εκδηλώθηκε. Τελευταίες μέρες έχει εκδηλωθεί, που πλέον έχει επισημοποιηθεί ότι θα γίνουν εκλογές. Ο κύριος Χαρίτος έχει ξεκινήσει, έχει φωτογραφηθεί, έχει... Κάθε τόσο βλέπουμε και μια φωτογραφία. Βέβαια, οι κακές γλώσσες λένε ότι έχει βάλει λίγο το χεράκι της σε αυτή την υποψηφιότητα του Χαρίτου η περιφερειάρχης. Κακές γλώσσες το λένε αυτό. Κακές γλώσσες, όχι εμείς, μακριά από μας. Εγώ δεν το λέω. Έχει βάλει το χεράκι της και σπρώχνει λίγο. Είναι η αλήθεια. Διότι εάν κανείς δει τα στελέχη που... έτσι, που είναι κύριο Χαρίτο, τον ακολουθούν, είναι μαζί. Περιστοιχίζουν τον κύριο Χαρίτο, θα δούμε ότι είναι κοντά στην περιφερειαρχή και περιφέρεια Ιωνίων Ίσων. Θα το δούμε. Ενδεχομένως η κυρία Ράτσα θέλει να κάνει παρέμβαση και στα ισοκομματικά. Θα το δούμε. Σου πέφτει λόγος? Όχι. Όχι. Λοιπόν, ούτε και εμένα. Λοιπόν, από εκεί πέρα ας κάνουν τι θέλουν. Λένε επίσης ότι είναι και η κυρία Ιδραίου από πίσω. Εγώ τουλάχιστον δεν το έχω δει έτσι εμφανώς η κυρία Ιδραίου. Θέλω να είμαι δίκαιος. Σωστά. Σωστά, Διονύση. Δηλαδή, να σπρώχνει την υποψηφιότητα. Μπορεί να το κάνει τώρα. Ναι, δεν έχει γίνει τίποτα τέτοιο έως τώρα, έτσι. Δεν έχω, έχει γίνει κάποιες φωτογραφίες. Ο κύριος Χαρίτος συνηθίζει να σε οποιαδήποτε εκδήλωση βρεθεί να τραβάει και μια selfie. Selfie τι λένε. Selfie. Λοιπόν, ενδεχομένως να το δούμε στη συνέχεια. Όλα αυτά θα τα δούμε στη συνέχεια. Λοιπόν, αυτές είναι οι πληροφορίες. Θα σου φέρω φρέσκα νέα στην επόμενη εκπομπή. Λοιπόν. Πληροφορίες και κακές γλώσσες πάντα, όχι εμείς. Κακές γλώσσες. Όχι, βέβαια εμείς. Και βεβαίως, να σχολιάσουμε θέλω, Ρέα, και το θέμα των αθλητικών έτσι, γηπέδων. Μπάχαρα πολύ... έχει γίνει εκεί πέρα. Εσύ μίλησες με τον κύριο Λέση. Ναι, θα τον ακούσουμε τον κύριο Λέση. Ετοίμασαμε ένα μικρό απόσπασμα, ο οποίος είπε ότι εγώ δεν δίνω την εισφορά μου στον ΣΥΠΑΠ και ας έρθουν να μου πούν το γιατί, γιατί δεν έχουν γίνει παρεμβάσεις σε κανένα γήπεδο στο νότιο συγκρότημα. Μάλιστα. Εγώ ξέρω να πω ότι η ομάδα της Λευκύμης αναγκάζεται να πάει στα Γιάννενα να παίξει, διότι δεν υπάρχει
χορτάρι, γήπεδο με χορτάρι. Είχε υποσχεθεί τότε ο πρόεδρος του αθλητικού κέντρου, κύριος Λικούρης, ότι σε μερικούς μήνες, δηλαδή τέλος Αυγούστου, το γήπεδο θα ήταν έτοιμο. Δεν είναι έτοιμο. Είναι χωράφι. Χωράφι, καλύτερα να βάλουμε και ένα τρακτέρ μέσα να το οργώσουμε. Βέβαια. Έχω και τον Γιώργο του Θεοδωρό, να τον ακούσουμε στη συνέχεια. Ναι, ναι. Και πρέπει να πούμε το εξής, ότι η κατάσταση των γηπέδων εδώ στην Κέρκυρα είναι χειρότερη από ποτέ. Βέβαια. Χειρότερη από ποτέ. Διότι το έχουν φτιάξει αυτό το χορτάρι στο αθλητικό κέντρο πάρα πολλές φορές. Εγώ, τουλάχιστον, τα τελευταία δεκαετία έκανα δύο φορές. Κάθε λίγο το ίδιο. Δεν το συντηρούν. Δεν συντηρείται, Διονύση. Δεν είναι δυνατόν να καίγει το χορτάρι συνέχεια. Έτσι, δεν το ποτίζουν. Έτσι. Δεν συντηρείται, βέβαια. Αυτά είναι τα νέα μας. Θα ακούσουμε βεβαίως. Όχι, πάμε να ακούσουμε λίγο τον Γιώργο τον Θεοδόρου, γιατί είναι πολύ σημαντικά τα σωσοκό. Ο Γιώργος είναι ένας άνθρωπος του αθλητισμού, ξέρει τα πάντα το ρεπορτάζ αθλητικό πραγματικά καλύτερα από καθέναν. Πάμε να τον ακούσουμε, να ακούσουμε και τον κύριο Λέστη και να επιστρέψουμε να κλείσουμε λίγο το σημαντικό αυτό θέμα. Να ακούσουμε και κάτι άλλο, παρακαλώ πολύ. Να ακούσουμε και το τι είχε πει τότε ο πρόεδρος του αθλητικού κέντρου, ο κύριος Σπύρος Λικούρης. Ο κύριος Σταμάτης. Σταμάτης Λικούρης. Σταμάτησε, τον μπερδεύω. Αδερφός του. Εντάξει. Και φίλος σας. Πάμε να ακούσουμε λοιπόν τις δηλώσεις αυτές και επιστρέφουμε. Η Κυριακή ομάδα της Λευκύμης θα δώσει αγώνα για τρίτη φάση του κυπέλλου Ερασιτεχνών Ελλάδος με αντίπαλο τον Απόλλωνα Πόντου στο γήπεδο της Ανατολής. Αυτό θα γίνει διότι στο γήπεδο της Λευκύμης δεν τηρεί τις προϋποθέσεις που χρειάζεται για αγώνα Super League 2, γιατί η ομάδα του Απόλλωνα Πόντου βρίσκεται σε αυτή την κατηγορία, άρα χρειάζεται γήπεδο με φυσικό χλεοτάπητα. Το γήπεδο της Λευκύμης διαθέτει γήπεδο με συνθετικό χλεοτάπητα και στην Κέρκυρα δεν υπάρχει γήπεδο με φυσικό χλεοτάπητα, λόγω ότι ο Εθνικός Στάδιο της Κέρκυρας είναι το μοναδικό στο νησί με φυσικό χλεοτάπητα. Βρίσκεται σε πολύ άσχημη αγωνιστική κατάσταση, παρόλο τις υποσχέσεις και τις δεσμεύσεις του Προέδρου της Επιτροπής Διοίκησης του ΕΑΚ, ότι τέλος Σεπτεμβρίου το γήπεδο θα έχει παραδοθεί προς χρήση στην νεολαία του τόπου. Άρα η ομάδα της Λευκύμης, κερκυραϊκή, θα ταξιδέψει αναγκαστικά στα Ιωάννινα για να δώσει τον αγώνα κυπέλου με αντίπαλο τον Απόλλωνα Πόντου. Η εξάρτηση από τον νέο Δήμο οδηγεί τους περιφερειακούς Δήμους σε τέλμα. Ο ΣΥΠΑΠ που ανήκουν, που έχει την ευθύνη, δηλαδή ο κεντρικός Δήμος, την διαχείριση των γηπέδων, τη συντήρησή τους, δεν έχει φροντίσει τα δύο αυτά χρόνια τα συντήρησε. Θα σας πούν, επειδή για να σας προλάβω, ότι φέτος το Δήμο μας δεν έχει δώσει την εισφορά. Και σας απαντώ, δεν θα τη δώσουμε, όχι. Δεν θα τη δώσουμε συνειδητά, διότι τα δύο χρόνια που τις δίνουμε δεν έχουν ανταποκριθεί στις υποχρεώσεις αυτές που έχουν δεσμευτεί. Να δίνουμε εμείς ως Δήμος λεφτά για να κάνουν την πολιτική τους όπως θέλουν, κάνουν πολύ μεγάλο λάθος. Υπάρχει ομόφωνη απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου της Νότιας Κέρκυρας που λέει να φύγουμε, διότι δεν τους έχουμε εμπιστοσύνη, διότι μέχρι τώρα πρακτική τους. Άρα λοιπόν, αν σας επαναλαμβάνω, αν σας πούν ότι δεν έχουμε δώσει την φετινή μας εισφορά, ευθέως σας λέω ότι συνειδητά δεν την έχουμε δώσει, διότι μέχρι τώρα δεν έχουν ανταποκριθεί στα δύο χρόνια που έχουμε πάρει την εισφορά, σε αυτά που έχουν ανταποκριθεί. Και το ελάχιστο που πρέπει να κάνουν είναι να χτενίσουν το γήπεδο στο Αγίου Μανθαίου, τη Τροκυλή, τη Λευκύμη, του Κορυδολίου, που είναι στάθμη κατάσταση. Α μα πούνε δύο χρόνια λοιπόν τι έχουν κάνει στην Νότια Κέρκυρα και για να διορίσουν τα χρήματα που έχουν πάρει. Τίποτα άλλο. Δηλαδή τι έγινε. Όπως εχθές, επειδή δύο μέρες δεν είχε νόημα η Νότια Κέρκυρα. Ποιος ασχολήθηκε ότι η ΔΕΔΙΑΚ δεν φρόντισε να αποκατασταθεί, αν δεν φρόντιζε ο Δήμος της Νότιας Κέρκυρας εχθές με τις παρεμβάσεις στη ΔΕΔΙΑ που έπρεπε να γίνουν. Και πολλά άλλα πράγματα. Αυτή η αλληλοεξάρτηση οδηγεί στο μαρασμό και στην υποβάθμιση του τόπου. Το επαναλαμβάνω για άλλη μια φορά. Όσοι θέλουν να τα ακούσουν, όσοι δεν θέλουν να τα ακούσουν. Μακριά, όσο πιο μακριά, τόσο το καλύτερα. Σεβασμό και εκτίμηση προς όλους. Κρανίου τόπο παρουσίασαν διάφορα μέσα της Κέρκυρας το γήπεδο της Κέρκυρας. Το ποδοσφαίρου. Το ποδοσφαίρου, ναι. Πολύ ωραία, πολύ ωραία. Να διευκρινίσω λοιπόν, γιατί εγώ, ξέρετε, μου αρέσει πάντα να μιλάω με γεγονότα. Να. Εμείς πολύ έγκαιρα είχαμε βγάλει μια εργολαβία για να γίνει μια αποκατάσταση στο χορτάρι του γηπέδου, που και εσείς ξέρετε πολύ καλά η χρήση του δεν είναι τέτοια
που να μας δικαιολογεί και την εξαιρετική του κατάσταση, για να είμαστε ειλικρινείς, έτσι. Δεν είμαστε επίπεδο Super League. Ακριβώς. Όμως εμείς πολύ, πολύ γρήγορα βγάλαμε μια εργολαβία. Υπήρχε όμως μια, η οποία εξελίχθηκε. Δώσαμε παρατάσεις στον εργολάβο. Υπήρχε ένα δυστυχώς τραγικό γεγονός με το χειρότερο τρόπο, το οποίο έπρεπε ο εργολάβος να πενταχθεί από την διαδικασία της αποκατάστασης του χορταριού. Έτσι φτάσαμε στο σημείο, σε κακή χρονική στιγμή, να μην μπορούμε να δώσουμε άλλη εργολαβία. Αντιλαμβάνεστε ότι Ιούνιος, Ιούλιος, Αύγουστος είναι πολύ κακοί μήνες για το χορτάρι. Σωστό. Όμως ήδη έχουμε προβλέψει ότι τέλη Αυγούστου, αρχές Σεπτεμβρίου, όταν οι καιρικές συνθήκες το επιτρέψουν, το χορτάρι θα είναι στο επίπεδο που επιτρέπεται και δικαιολογεί η χρήση του από τις ομάδες που θα το χρησιμοποιήσουν. Πώς θα γίνει αυτό, όταν έχει καταστραφεί η υποδομή? Ακούστε κύριε Βαργινέ. Ναι. Ήδη οι δικές μας υπηρεσίες, και εγώ θέλω να ευχαριστήσω τον κύριο Μισφούτ για αυτόν τον λόγο, έχει πέσει με τα μηχανήματα τα δικά μας, έχει ξυρίσει το χορτάρι. Θα κάνουμε και επισπορά και επιχωμάτωση με άμμο ποταμίσια. Οι προβλέψεις και η υπόσχεση που έχω εγώ από τις αρμόδιες υπηρεσίες, στις δικές μας τους ανθρώπους, τους δικούς μας που δουλεύουν το χορτάρι και το ξέρουν καλύτερα από τον καθένα, είναι ότι μέχρι τα τέλη Σεπτεμβρίου, μέσα με τέλη Σεπτεμβρίου, το χορτάρι θα είναι σε μια πολύ αξιοπρεπή κατάσταση, με δικές μας δυνάμεις, με την επισπορά που θα γίνει, διότι έφτασε σε αυτό το σημείο γιατί, να το διευκρινίσουμε. Εμείς ραντίσαμε με βάση τις οδηγίες του εργολάβου, έτσι, όχι εμείς. Διότι φύγουν κάποια περίεργα ζυζάνια που υπήρχαν στο χορτάρι. Ναι, που πάθανε μυκητίας και τα λοιπά, γνωστό αυτό. Εγώ, ναι, πρόεδρε, θα σας δώσω πολλά συγχαρητήρια αν είναι κατά τον Οκτώβριο έτοιμο. Εγώ, κύριε Παργινέ, επειδή με ξέρετε και γνωριζόμαστε και χρόνια, θα σας δώσω το περιθώριο μέχρι τέλη Σεπτεμβρίου. Ναι. Αλλιώς κρεμάστε. Είναι πολύ απλό. Όχι, δεν θα γίνει αυτό, αλλά. Ακούσαμε τις δηλώσεις για το αθλητικό ρεπορτάζ, εντάξει. Θα το συνεχίσουμε όμως, Διονύση, και με ρεπορτάζ από το Corfu TV News. Δεν πρέπει να τα αφήσουμε, να ξεχάσουμε τις αθλητικές υποδομές. Θα το συνεχίσουμε το θέμα αυτό. Έχουμε και μία έκπληξη. Mm-hmm. Νίκος Μπάρδης. Α, με μεγάλη ο πρόεδρος, λοιπόν, της Ιωνίου Πολιτιστικής Ομοσπονδίας Αμερικής. Δεν θα μπορούσε να λείπει από αυτή την εκπομπή. Εννοείται. Τον αφήσαμε για το τέλος, γιατί τον ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ξέρεις, η ομογένεια παρακολουθεί το Corfu TV News. Ακριβώς. Και μέσα από εκεί ενημερώνεται. Βέβαια. Λοιπόν, αυτό, η αμεσότητα αυτή, τους είχε λείψει. Είναι πολύ σημαντικό να έχουμε τον κύριο Μπάρτη κοντά μας και νομίζω ότι αυτό που σου λέει, Διονύση, εσένα είναι πάρα πολύ σημαντικά και συγκινητικά, γιατί εμείς την αγαπάμε την ομογένεια και η ομογένεια αγαπάει το Corfu TV News και τους ευχαριστούμε πάρα πολύ γι' αυτό. Λοιπόν, πάμε να δούμε τι σου δήλωσε. Πάμε. Καλησπέρα από την Κέρκυρα. Καλησπέρα από τη Νέα Υόρκη. Θέλω να πω, καταρχήν χαίρομαι που σε βλέπω, Διονύση, και πάλι, που συνδεόμαστε μετά από καιρό. Θέλω να δώσω το χαιρετισμό μου φυσικά στους κυρίους και περισσότερο στο λόγο αντίλογο που μας έλειψε τόσο καιρό. Το βήμα το οποίο βγαίναμε σαν ομογενείς, το είχαμε αγαπήσει και μέσα από εκεί λέγαμε τα προβλήματα, μαθαίναμε για την Κέρκυρα, για όλα τα προβλήματα και εσείς το αντίθετο μαθαίνατε από τους ομογενείς. Είναι χαρά μας και πιστεύω ότι από αύριο που ξεκινάτε, καλή επιτυχία, θα είμαστε κοντά σας, θα είμαστε δίπλα σας. Από σήμερα ξεκινάμε. Στις 10 το βράδυ θα ξεκινήσουμε. Πολύ ωραία. Εμείς θα το παρακολουθήσουμε ζωντανά φυσικά, όπως και παλιά. Ωραία. Και θα παρεβαίνουμε με παρεμβάσεις. Να πω και δύο λόγια. Είχατε τον Πρωθυπουργό, σε είδαμε εκεί σε αυτή την κλειστή συγκέντρωση που έγινε. Δεν πήγανε όλοι, δεν ήταν ομογενείς. Πάρα πολλούς, τουλάχιστον από Κερκυραίους, μόνο εσένα, μόνο εσύ ήσουν, Νίκο. Ναι, μόνο εγώ ήμουν από την Κέρκυρα. Φυσικά ήταν μια πάρα πολύ καλή εκδήλωση, στη μέση του κορονοϊού, όπως ξέρουμε, τα μέτρα δρακόντρια, γύρω στα 80 άτομα, όλοι επιχειρηματίες. Είχαμε τη χαρά και την τιμή να μιλήσουμε μαζί με τον Πρωθυπουργό
Μίλησε σε όλους σχετικά όσοι είμαστε εκεί, όλοι οι επιχειρηματίες, και από την άλλη είχαμε και τη χαρά να έχουμε κοντά μας τον Υπουργό Εξωτερικών, τον Νίκο Ντέντια, με τον οποίο μιλήσαμε αρκετή ώρα μαζί, πάνω από 15 λεπτά. Εκτός από όλα τα θέματα, μιλήσαμε για την Κέρκυρα, που και τους δύο μας λείπει. Αυτός είναι πιο κοντά, αλλά δυστυχώς κλεφτά έρθει στην Κέρκυρα, και εμάς από τη Νέα Υόρκη, που πραγματικά είναι πολύ μεγάλη η απόσταση. Θέσαμε πολλά θέματα τα οποία πιστεύω σύντομα πρέπει να τα πούμε και από το λόγο αντίλογο. Γιατί η προβληματική δική του είναι και δική μας. Το βήμα, κοίταξε Νικό, το βήμα είναι ανοιχτό. Εμείς ξεκινάμε το λόγο αντίλογο σήμερα Κυριακή, 10 η ώρα το βράδυ. Το ξεκινήσαμε και πιστεύουμε ότι θα δώσουμε αυτό που τόσο καιρό είχε πάψει. Έτσι, δεν υπήρχε αυτή η αμφίδρομη σχέση με την ομογένεια στην Νέα Υόρκη, αλλά και σε όλη την Αμερική. Γενικά δεν υπήρχε και είναι κάτι που έλειψε πάρα πολύ σε εμάς, γιατί μέσα από εκεί προβάλαμε πολλά θέματα, καυτά θέματα, και μάθαινε και ο Κερκυραίος, ο Απόδημος και γενικά σε όλη την Ελλάδα, γιατί το λόγο αντίλογο το βλέπω παντού. Και μέσα από εκεί μπορούμε και προωθούμε και τα προβλήματα. Μαθαίνουμε και τα προβλήματα της Κερκυραίου. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ πάντως. Είσαι ο πρώτος, πιστεύω ότι είσαι το γούρι μας, εδώ με τη ιδέα που θα είμαστε και θα κάνουμε το λόγο αντίλογο, και ας ελπίσουν να πάνε όλα καλά. Καλό σας βράδυ και καλή επιτυχία και πάλι, θα είμαστε πάντα δίπλα σας. Ακούσαμε τον Νίκο Μπαρδί, συγκινητικά. Τον ευχαριστούμε πάρα πολύ. Έτσι. Τον ευχαριστούμε πάρα πολύ. Και εμείς τους αγαπάμε. Θα έρθουμε. Κοίταξε, έχουμε δύο φορές, εγώ τουλάχιστον έχω επιχειρήσει δύο φορές να ταξιδέψω Αμερική. Έτσι. Δεν έγινε. Τα εισιτήρια ανοιχτά. Θα ταξιδέψουμε αυτή τη φορά. Η οδηγία που είχε εντάξει η Αμερική για την απαγόρευση 1η Νοεμβρίου σταματάει. Επομένως, θα τους δούμε και από κοντά. Λοιπόν. Και θα έχουμε όλο το ρεπορτάζ σε όλα. Όπως είχαμε και για τη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης, αλλά όχι μόνο, θα είμαστε παντού, Διονύση. Και Λονδίνο. Έτσι. Και Λονδίνο. Ακριβώς. Θα είμαστε. Σε όλα αυτά θα είμαστε παρόντες. Θα τα σχολιάσουμε και μέσα από αυτό το βήμα και από τα ρεπορτάζ μας, Corfu TV News, κοντά σας από σήμερα, Λόγος Αντίλογος. Οτιδήποτε θέλετε, καταγγελίες. Αν κάτι διαφωνείτε σε αυτά τα οποία μόλις είπαμε, είναι ανοιχτό, πάντα ήταν ανοιχτό το βήμα μας και εννοείται να σας φιλοξενήσουμε με πολύ μεγάλη χαρά. Διονύση, κλείνουμε τον πρώτο λόγο. Σήμερα πρέπει να πω ότι μία λέξη θα πω. Ότι είμαστε ήρεμοι. Απόλυτα. Αυτό δεν σημαίνει ότι τις επόμενες μέρες θα συνεχίσουμε. Θα συνεχίσουμε. Αν και έβαλες μία φωνή, αυτή με τον φως, εγώ θα την κρατάω μέσα. Έχω να πω θέματα. Ωραία, που είναι, δεν έχει ακουστεί κιχ. Κιχ. Είναι αυτό, όλοι τα ξέρουμε, αλλά τα κρύβουμε, σιωπούμε. Εμείς εδώ δεν σιωπούμε. Δεν το κάναμε. Ευχαριστώ πολύ, Διονύση. Καλό βράδυ. Ευχαριστώ πολύ. Καλό σας βράδυ. Κέρκυρα Store στην Corexpo. Νέα είδη, χαμηλότερες τιμές. Σε εμάς θα βρείτε τη μεγαλύτερη ποικιλία από είδη υγιεινής, πλακάκια, ηλεκτρικές συσκευές, είδη θέρμανσης, εργαλεία, έπιπλα και φωτιστικά. Πάντα με τις καλύτερες τιμές και την άριστη εξυπηρέτηση. Επισκεφτείτε μας στο site kerkyrastores.gr και γνωρίστε πάνω από 7.000 προϊόντα. Κέρκυρα Store στην Corexpo και στο 26610 23 444.